Μεγάλη μέρα σήμερα για τον μπάσκετ Κιλκής και για την ομάδα του ΑΕΤΟΥ. Σήμερα διοργανώνεται το δεύτερο basketball camp David Ingram, το οποίο επιτελείται από τον ίδιο, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, τον Νίκο Χασόπουλο και τον Μάικ Αλταρίδη. Προπονητές που σημάδεψαν με το βιογραφικό τους την ιστορία του μπάσκετ με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Σήμερα βρισκόμαστε σε ευχάριστη θέση να βλέπουμε παιδιά να αγωνίζονται για το άθλημα που αγαπούν. Δουλεύουν σε μεγάλα επίπεδα προπονητικά, σε station προπόνησης με τις ανάγκες που χρειάζεται το κάθε ένα παιδί. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στο πιο στάδιο του Κιλκής και έχουμε μαζί μας τον David Ingram και τον κύριο Αλεξανδρή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που γίνεται και αυτό φέτος στο κλειστό στάδιο. Να δώσω συγχαρητήρια στο Αθλητικό Σύλλογο ΑΕΤΟ για την εξαιρετική αυτή προσπάθεια την οποία έκανε και μας έφερε ξανά τον κύριο David Ingram εδώ. Προσκαλώ όλα τα παιδιά να έρθουν και να συμμετέχουν σε αυτό το προπονητικό camp και ο Δήμος Κιλκής θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Πρώτη μέρα σήμερα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Μπάσκετ, η οποία λειτουργεί στο Κιλκής, στην πόλη μας, με τη βοήθεια του Δήμου και των χορηγών μας φυσικά. Ένα τμήμα που απαρτίζεται από παιδιά κάθε ηλικίας, ένα τμήμα που στοχεύει στην ανάπτυξη και στην βελτίωση αθλητών του μπάσκετ και ένα τμήμα που ακολουθεί το δόγμα που μας βρίσκει σύμφωνος και εμάς ο Σύλλογος. Της γνώσης, της βελτίωσης και φυσικά της πολλής δουλειάς. Το τμήμα λοιπόν, όπως είπαμε πριν, από τις 9 μέχρι τις 3 γίνονται προπονήσεις 45 λεπτές από καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου, ξεκινώντας από τον David Ingram, γνωστός μπασκετμπολίστας βετεράνος πλέον, πηγαίνοντας στον Βαγγέλη Αλεξανδρή, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, πηγαίνοντας στον Νίκο Χασόπουλο και στον Μάικ Αλανταρίδη, οι οποίοι είναι όλο το προπονητικό επιτελείο του camp. Περιμένουμε οποιονδήποτε, ακόμη και την τελευταία στιγμή, θελήσει να έρθει να προπονηθεί εδώ, στο ΔΑΚ Κιλκής.